Μεγαλώνει η λίστα των επίδοξων επενδυτών για την Κυπριακή ΑΟΣ. Ενδιαφέρον επέδειξε και το Σουλτανάτο του Ομάν, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Σε δηλώσεις μετά τη στρατιωτική παρέλαση, ο Γιώργος Λακοτρύπης αναφέρθηκε στην πρόσφατη μονοήμερη επίσκεψή του στο Ομάν, όπου συναντήθηκε με τους Υπουργούς Ενέργειας, Τουρισμού και Εμπορίου της χώρας, με τους οποίους συζήτησε τις προοπτικές της Κύπρου στους διάφορους τομείς. Η χώρα ενδιαφέρεται διακαώς να εμπλακεί στα ενεργειακά της Κύπρου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις έρευνες για εξόρυξη και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα δούμε όλα αυτά τα θέματα στη συνέχεια, ιδιαίτερα δε εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε εξάλλου ότι προχωρεί κανονικά η γεώτρηση στο κοίτασμα Ονασαγόρα, στο τεμάχιο 9 της Κυπριακής ΑΟΣ. Είμαστε ήδη σε κάποιο συγκεκριμένο βάθος. Βέβαια, όπως είχα δηλώσει και πριν μερικές μέρες, δεν θα γίνονται δημόσιες δηλώσεις μέχρι να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα τόσο για το κράτος όσο και για τις εταιρείες τις ίδιες. Ερωτηθείς εξάλλου κατά πόσο έχει καθοριστεί η ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στην Κύπρο, είπε ότι έχουν προταθεί ημερομηνίες εντός του 2014 και αναμένεται απάντηση από την Αιγυπτιακή πλευρά.